λέει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και δεύτερον, γιατί μέσα σε δύο στίχους περιγράφει όλη μας τη ζωή. Θανάσης Φιλαρίνος, παιδιά. Το καλύτερο μπουζούκι της Αυστραλίας για μένα. Το τελευταίο βράδυ μου πριν από 6 χρόνια. Το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι όσο εγώ τραγουδάω θα λέω τραγούδια του. Γιατί για μένα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές που είχα την τύχη και τιμή να συνεργαστώ μαζί του για πολλά χρόνια. Είχα την τύχη και τιμή να είμαι φίλος του. Και κάθε βράδυ όπου παίζουμε λέμε τραγούδια του, γιατί έτσι νιώθουμε ότι είναι κάπου ανάμεσά μας. Αυτός μπορεί να έφυγε, τα τραγούδια του όμως θα είναι εδώ για να μας το θυμίζουν για πάντα. Και όπως καταλάβατε, μιλάω και τον Δημήτρη Μητροπάνο! Σε συζητά δικός γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά I'm
σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπησα κόκκινα σαν τέλη που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Στου πληρωμένου παραδείσου την απλό πορτά. Τόσα δίνω. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
Θεσσαλονίκη εδώ. Αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη μας. Αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, την τραπεγενή σε αρχαία Μακεδόνισσα. Άδεια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταώνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριωτικό, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιωτικό. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τις χύσινες που καρύ, ο Βαρδάνης. Σ' αναζητώ. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς. Με πολιτικό. Πες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει, και να εδώ στον στεναγαμό το μετέβηζει. Αφού στον Όλυμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξυπνά, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι με κομπιούτερ.
φεγγάρι.